στην Αθήνα στο Intercontinental συναντήσαμε τον Μπελατάρ, τον μεγάλο Ούγγρο σκηνοθέτη, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από σχεδόν όλους τους κριτικούς παγκοσμίως ότι φτιάχνει το δικό του κινηματογράφο που μας προβληματίζει και του έχουμε πάρει μία συνέντευξη που μιλάει ουσιαστικά για τη ματιά του, τη σκηνοθετική ματιά του Μπελατάρ. I was really impressed by the atmosphere of this book because I believe this basic situation. There is a really closed small French town in a harbor at the seaside, and small train station, and the ship is coming from England, and the passengers leaving from the train to the train from the ship, and the man is working always in distant station, always in the night, and he's sitting in a tower in a cage, and he's just switching the tracks. That was the whole stuff, but I really liked it. And afterwards, when I started to work about this project, I recognized this is the whole stuff is much more deeper, and I have a chance to say and tell you something about a man who is over there, 50. He has a family. He has a very monotone life, and he has no any chance. He has no future. He will do it the same thing till end of his funeral. And that was which inspired me to show you a temptation when somebody get a temptation in this situation. Somebody get a chance to have it a new life and give it a new life to his family. That's what I really want to do, to show you something very fluently, and when you see, you don't feel and you don't see any effort, which is terribly important when you see, you have to feel this is something which is natural. Of course, you never seen the things in this way, how I show you, but you have to feel this is natural. Maybe this point of view, how we are watching the world, maybe a little bit more natural than what you have seen it on the screen until now. I have to do a very pure cinema, and I have to, that's what I am doing now. I try to forget the cinema. I try to forget the movies. I try to forget the filming. I just wanted to go something which is essential. That's what I'm haunting, and I'm looks. You know, if somebody asks me who I am, I can tell you I'm not a filmmaker. I'm a miner. I'm going down and down and down, and I'm trying to find something which is close to the people and close to the real pure cinema. That's all. Ένα βιβλίο του Πιέρ Πάολο Παζολίνη, το «Μακρύ ταξίδι της Σάμου», μετάφραση Μπουμπουλίνας Νικάκη, εκδόσεις Ηλέκτρα, Αθήνα 2006. Ένα βιβλίο του Πιέρ Πάολο Παζολίνη είναι κάτι ιερό για κάθε κινηματογραφόφιλο. Ένα βιβλίο με ανέκδοτα κείμενα είναι πολύτιμο. Ένα ημερολόγιο του μεγάλου Ιταλού δημιουργού, ανέκδοτο μέχρι σήμερα, είναι μια κατάθεση ψυχής. Το βιβλίο αυτό είναι το προϊόν μιας έρευνας του Φιλίπ Σεκλιέ, ο οποίος ακολούθησε τα πατήματα του Παζολίνη στην Ιταλία. Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη μαζί με τον φωτογράφο του είχαν ξεκινήσει να κάνουν μια έρευνα
για το περιοδικό τύπο της Ιταλίας και μέσα σε, σε αυτό το διπορικό αφήσανε κάποια σημάδια. Έτσι όπως τα βρίσκει ο Σεκλιέ και έτσι όπως τα γράφει και έτσι όπως τα κινηματογραφεί, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν τα κομμάτια μιας ταινίας που νοηρά ο θεατής μπορεί να φτιάξει στο μυαλό του. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο όπου έζησε ο Παζολίνη, βλέπει τη βαλίτσα πεταμένα τα χαρτιά, σαν να έφυγε κυνηγημένος, βρίσκει σε δύο χειρόγραφα τις λέξεις «θάνατος», «όστια», «Νοέμβριος», που σαν να είχε προφητεύσει τότε ο Παζολίνη το 1959, ότι το 1975 το Νοέμβριο στην Όστια θα δολοφονηθεί. Στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου ήταν τα στοιχεία που είχε βρει, του τα κλέβουνε και κάνει μια παράκαμψη για να δει απελπισμένος έναν αγώνα ράλι όπου συμμετέχει το αυτοκίνητο του Παζολίνη. Μια αστραπή, είναι σαν να του κλείνει το μάτι ο Παζολίνη και να του λέει ότι ακολουθεί το σωστό δρόμο, ανασυντάσσει όλα τα στοιχεία, βρίσκει την ξαδέλφη του Παζολίνη και τον φωτογράφο και τελικά βγαίνει αυτό το βιβλίο που ταιριάζουν πάρα πολύ όμορφα τα τυπωμένα κομμάτια, τα χειρόγραφα, οι φωτογραφίες, υλικά τα οποία θα μπορούσαμε να τα δούμε χώρια και μαζί, ουσιαστικά μια κατάθεση ψυχής του Παζολίνη και ένα κάλεσμα να κάνουμε το ταξίδι μαζί του.